Νεκρός στο κελί του στις κεντρικές φυλακές εντοπίστηκε στις 4:30 τα ξημερώματα ο κατάδικος Ανδρέας Σοφρονίου, 18 ετών από τη Λεμεσό. Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις, ο θάνατος του 18χρονου προήλθε από εισρόφηση εμετού. Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη της αστυνομίας και των κεντρικών φυλακών, δεν εντοπίστηκαν σύνεργα που να δεικνύουν χρήση ναρκωτικών, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και αυτό το ενδεχόμενο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας. Αύριο θα διενεργηθεί νεκροτομή στη Σωρό του Άτυχου Νέου για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του. Ο Ανδρέας Σοφρονίου κρατείται στην πτέρυγα 8α των κεντρικών φυλακών για υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων. Έχασε τις αισθήσεις του μπροστά στα μάτια του θείου του, με τον οποίο ήταν συγκρατούμενος. Εξετάζεται από πλευράς της αστυνομίας και γίνονται υπερεξετάζεται οι συνθήκες του θανάτου του συγκεκριμένου προσωπού που βρισκόταν στις κεντρικές φυλακές ως υπόδικος. Εκείνον το οποίο μπορούν να αποτολαχιστούν από τις προκαταρκτικές εξετάσεις εκ πρώτης όψεως αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τα υπόλοιπα θα εξεταστούν. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τη διεύθυνση των κεντρικών φυλακών. Αύριο θα γίνει νεκροψία, οπότε είναι σημαντικό να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα παράλληλα με τις καταθέσεις και τις πληροφορίες που λαμβάνονται τόσο από τις κεντρικές φυλακές και οπουδήποτε αλλού και αν χρειαστεί, έτσι ώστε να διερευνηθεί, γιατί θα ετοιμαστεί φάκελος και θα γίνει κανονική διερεύνηση σε σχέση με αυτήν την περίπτωση.